είμαστε παρέα με τον κύριο Γιώργο Καζάζη, είναι χρόνια φωτογράφος και θα θέλαμε να μας μιλήσει για τη σχέση του με τη φωτογραφία. Κύριε Καζάζη, πόσα χρόνια ασχολείστε με τη φωτογραφία και πώς ξεκίνησε αυτή η αγάπη? Εγώ ξεκίνησα να ασχολούμαι με τη φωτογραφία από το 2009. Τότε τελείωσα τη δουλειά μου από τον ΟΤΕ, βγήκα στη σύνταξη και έψαχνα κάτι να ασχοληθώ. Επειδή ασχολιόμουν και ασχολούμαι με τον κινηματογράφο, έχω μια πολύ μεγάλη συλλογή ταινιών. Αυτό είναι κινούμενη εικόνα βέβαια. Κινηματογράφο δεν μπορούσα να κάνω, αλλά με συγκινούσε πάντοτε η εικόνα. Η εικόνα, και ασχολήθηκα με τη φωτογραφία. Οφείλω να πω ότι στη φωτογραφία με έβαλε ο κύριος Τσουλέλης, ο στρατής που ήταν πρόεδρος στη ΦΕΜ τότε. Τον ευχαριστώ. Και ήταν μια διέξοδος για μένα, δημιουργική. Άρχισα λοιπόν από το 2009, αφού παρακολούθησα τα μαθήματα φωτογραφίας στη ΦΕΜ. Από εκεί και πέρα μπήκα στη ΦΕΜ, ήμουν μέλος, έχω διατελέσει στο Συμβούλιο Γραμματέας. Τώρα είμαι απλό μέλος και μάλιστα έκανα και μαθήματα 2-3 χρονιές στους μαθητές της ΦΕΜ. Φέτος κάνω μαθήματα σε κάποια κλειστά κυκλώματα, μαθητών θέλω να πω. Και παράλληλα διδάσκομαι και όλες παρακολουθώ πολλά σεμινάρια. Έχετε πάρει μέρος σε εκθέσεις? Ναι, στις ομαδικές της ΦΕΜ και στο κτίριό της στο Κάτω Κάστρο και στην πλατεία Σαπφούς. Έχω στο μυαλό μου μια ατομική, αλλά η πανδημία μας δεν μας βοηθάει, ναι. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις φωτογραφίες, ποια είναι τα αγαπημένα σας θέματα, τι σας αρέσει να απεικονίζετε σε αυτές? Ο Ταρκόφσκι, ο μεγάλος αυτός σκηνοθέτης και ποιητής για μένα, έλεγε ότι ένας φωτογράφος δεν ψάχνει το θέμα. Το θέμα είναι μέσα του και αναπτύσσεται και κάποια στιγμή βγαίνει σαν το κετός, είπε. Συνεπώς δεν ψάχνω κάτι σόν και καλά να το φωτογραφίσω. Μπορεί να περάσω από κάπου που να φωτογραφίζουν 100 φωτογράφοι και εγώ να μην φωτογραφίσω. Και να φωτογραφίσω κάτι που θα μου πει κάποιος, εσύ τι είναι αυτό που βγάζεις τώρα. Είναι κάτι εσωτερικό. Συνήθως, εντάξει, όλοι ξεκινάμε από τα λουλούδια, από τα τοπία, από τις θάλασσες κτλ. Θάλασσες βγάζω ακόμα, ειδικά στη Τσιχαράντα, και ίσως αυτό να είναι η έκθεσή μου. Αλλά πιο πολύ ψάχνω την αφαίρεση, δηλαδή όχι το τι θα βάλω μέσα στο κάδρο, αλλά το τι θα βγάλω. Πιστεύω ότι η αφαίρεση είναι η πεμπτουσία της τέχνης. Έλεγε πάλι ένας άλλος μεγάλος φωτογράφος, ο Ροτσένκο, σοβιετικός ήταν, ότι εμένα λέει και στη φυλακή άμα με βάλετε, θα βρω θέματα να φωτογραφίζω. Όχι λέει με τη φαντασία μου, αλλά από αυτά που είναι μέσα στο κελί μου. Τι μπορεί να είναι μέσα στο κελί? Μία ρογμή σε ένα τοίχο, ένα πόμολο. Αυτό είναι αφαίρεση, δηλαδή αφαιρετικά πράγματα, ασήμαντα κατά κάποιο τρόπο, που μέσα από το φακό κάποιος μπορεί να τα κάνει πολύ μεγάλα. Πολύ σημαντικά. Πολύ σημαντικά, ναι. Βέβαια αυτό ικανοποιεί το φωτογράφο κυρίως και το θεατή, αλλά όχι όλους τους θεατές. Είναι δύσκολα αυτά τα πράγματα και αν υπολογίσετε ότι κάθε μέρα ανεβαίνουν περίπου 2 δις φωτογραφίες στα Facebook και στα Instagram και σε όλα αυτά, όλοι είμαστε φωτογράφοι. Αυτό λέω ότι είναι καλό, αλλά είναι επίσης και κακό. Κακό γιατί και γιατί, καλό γιατί? Καλό είναι γιατί η φωτογραφία έχει γνωρίζει μια άνθηση. Και μέσα στα 2 δις μπορεί να βρεθούν 5 φωτογραφίες καλές ή ένας φωτογράφος να αναδειχθεί μέσα από το Instagram. Γιατί και η διέξοδη ενός νέου φωτογράφου δεν είναι πολύ, ειδικά στην επαρχία. Δεν έχει πρόσβαση σε μια γκαλερί, στα έργα τέχνης, σε τέτοια. Και οπότε η διέξοδός του είναι τα social media και κυρίως το Instagram. Είναι λοιπόν καλό γιατί μπορεί κάποιος να αναδειχθεί από εκεί μέσα και είναι κακό γιατί ανεβαίνουν απίστευτα πράγματα τα οποία ονομάζονται φωτογραφίες. Δεν είναι φωτογραφίες. Το δικό σου όνειρο σαν φωτογράφος ποιο είναι? Το δικό μου όνειρο, Ανδρονίκη, δεν αφορά τόσο εμένα, αφορά τους άλλους. Και έχω φτιάξει και ένα site μέσα από το οποίο προσπαθώ να γοητεύσω, εντός εισαγωγικών η λέξη,
όσους το δουν και όσους μ' ακούν να ασχοληθούν με τη φωτογραφία, αλλά όχι με τη φωτογραφία αυτή των 2 δισεκατομμυρίων φωτογραφιών, να ασχοληθούν σοβαρά με τη φωτογραφία, και μία σοβαρή ενασχόληση με τη φωτογραφία προκύπτει μόνο μέσα από την ιστορική μελέτη της φωτογραφίας. Δηλαδή πρέπει να διαβάσουν, πρέπει να δουν μεγάλους φωτογράφους. Δεν γεννήθηκε κανείς φωτογράφος. Για να ασχοληθείς με τη φωτογραφία πρέπει να ξέρεις την ιστορία της. Να δεις ποιοι είναι αυτοί που έκαναν τη φωτογραφία τόσο μεγάλη. Ο Μπαρεσόν, ο Βίνογκραντ, ο Κουντέλκα, όλοι αυτοί οι μεγάλοι, ο Κερτέζ, όλοι αυτοί οι μεγάλοι φωτογράφοι. Και έχοντας αυτούς σαν οδηγούς στο υποσυνείδητό σου, μετά από μελέτη και τα λοιπά, να μπορέσεις να κάνεις κάτι καλό. Και δεν εννοώ καλό να βγάλεις μια καλή φωτογραφία. Μια καλή φωτογραφία βγάζουμε όλοι. Κι εγώ έχω μια καλή φωτογραφία, αλλά αυτό δεν με κάνει φωτογράφο. Μια συνέχεια στο έργο. Αν έχω 20-50 φωτογραφίες, τότε ναι. Ποιο είναι το δικό σου μήνυμα που θέλεις να περάσεις μέσα από το φακό σου, μέσα από τις φωτογραφίες σου? Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα. Εγώ σαν φωτογράφος, έστω και ερασιτέχνης, είμαι πάντοτε σε μια εγρήγορση. Βλέπω, βγάζω. Το θέμα είναι ότι αν βγάλω εγώ κάτι και το δεις εσύ, εσύ μπορεί να οδηγηθεί σε άλλα πράγματα από αυτά που σκεπτόμουν εγώ όταν έβγαζα. Και μπορεί να πεις, αχ, τι σαχλαμάρα είναι αυτή, ή μπορεί να πεις, αχ, κάτι μου λέει τούτο. Εξαρτάται και από την παιδεία του θεατή, αν είναι καλή μία φωτογραφία ή όχι, και γενικά είναι έργο τέχνης. Δηλαδή εγώ δεν μπορώ να κρίνω την Πιετά του Μιχαηλάγγελου, την έχουν κρίνει άλλοι, είναι αριστούργημα. Αλλά αν δεν έχω κάποια παιδεία, πώς μπορώ εγώ να κρίνω? Την κρίνω μόνο με αισθητικό κριτήριο, στο στυλά. Μ' αρέσει, ωραίο τοπίο μ' αρέσει, αλλά δεν ξέρω αν αυτό το τοπίο θα μπορούσε να ήταν πιο καλό ή αν μου λέει και κάτι. Γιατί μια φωτογραφία πρέπει να προκαλεί μια συγκίνηση, να βγάζει σε αυτόν που τη βλέπει κάποια συναισθήματα, να τον βοηθάει να κάνει μια ιστορία. Είναι πολύ αυτός που βγάζει και αυτός που βλέπει. Η επιτυχία του φωτογράφου είναι αν καταφέρει να δημιουργήσει κάποιο συνέστημα και αυτός που βλέπει τη φωτογραφία του να πλάσει μια ιστορία, να τον συγκινήσει. Γιατί η φωτογραφία συγκινεί συνήθως, και δεν εννοώ να κλαίμε.